Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, που σε εργασίαν του εντολός σου, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καλησπέρα σας, σεβαστέ μας Γερόντα Ζαχαρία, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκ μέρους των φίλων του Πνευματικού Κέντρου Αγίων Σιλουανού και Σοφρονίου, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή ομιλία του Πανοστολογιώτατου Αρχιματρίτη Ζαχαρία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, με θέμα Χριστούγεννα, το πανηγύρι της αγάπης του Θεού, το πανηγύρι της ευγνωμοσύνης του ανθρώπου. Θα αρχίσουμε με ένα σύντομο φιλμάκι για τον Άγιο Σοφρόνιο που επιμελήθηκε η Θάλια Σιώτου. Σοφρονίου εκτείνεται σε ένα σχεδόν αιώνα. Γεννήθηκε στη Μόσχα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1896. Το κατακόσμιο όνομά του ήταν Σέργιος. Σπούδασε ζωγραφική στην κρατική σχολή καλών τεχνών της γενέτειράς του και το 1921, κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως των Πολσεβίκων, έφυγε από τη Ρωσία με κατεύθυνση προς την Ευρώπη. Έφτασε στην Ιταλία, λίγο αργότερα στη Γερμανία και τελικά το 1922 εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, όπου αφοσιώθηκε με ζήλο στη ζωγραφική. Το 1925 γράφτηκε στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, που μόλις είχε ιδρυθεί. Στις 25 Νοεμβρίου του ιδίου έτους αναχώρησε για το Άγιον Όρος. Στις 11 Μαρτίου του επομένου έτους εκάρη ρασοφόρος μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, Μεγαλομάρτυρος, και στις 5 Μαρτίου του 1927 έγινε σταυροφόρος μοναχός. Το μεγαλύτερο γεγονός της ζωής του Γέροντα, όπως διηγόταν και έγραφε, ήταν η γνωριμία του με τον Άγιο Γέροντα Σιλουανό. Ο Γέροντας Σοφρόνιος απέκτησε τέτοια πίστη και ευλάβεια προς τον Σιλουανό, ώστε με το πνεύμα του να προσκυνεί και τα αχνάρια των ποδιών του. Όπως ο ίδιος διηγόταν και έγραφε, θεωρούσε τη γνωριμία και τον σύνδεσμο με τον Άγιο Σιλουανό ως τη μεγαλύτερη προς αυτόν δωρεάν του Θεού. Το ιστορικό αυτό γεγονός είχε καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα πνευματική εξέλιξη και θεολογία του. Η επικοινωνία του με τον Άγιο έδωσε στο Γέροντα την διαβεβαίωση για το πνεύμα της μετανοίας με το οποίο εμφορείτο ως τότε. Σύντονα στο Άγιον και δεν είναι το δυνατόν
να συγγράψω το βιβλίο περί του Γκέρντος. Και έκανε μεγάλο, δηλαδή μεγάλη απόφαση να πάω στην Γαλλία, όπου ήμουν πριν, για να συγγράψω το βιβλίο εκεί. Διότι βρισκόμενο στην έρημο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Στο 1947 έφτασα στην Γαλλία με την ιδέα ότι θα παραμείνω στην Γαλλία ένα έτος. Αλλά ο άνθρωπος προϋποθέτει και αυτός διαθέτει. Μετά ένα χρόνο δεν τελείωσε ακόμη η έκδοση του βιβλίου, διότι η έκδοση του βιβλίου ήταν με τα χέρια μου, με το φωσφολίγραφο που θέλετε. Εβιάστηκα και όσο και να είναι στο 48, οπότε ήταν δεκάτη δεκαετία από το θάνατο του Γέροντος Σιδόλου. Το βιβλίο ήταν έτοιμο. Αλλά δεν κατόρθωσα εγώ να αναχωρήσω πάλι στο Αγγελόδος αμέσως. Και κατόπιν αρρώστησα, η θέση εγχείρησε σοβαρά, έγινα ανάπερος και δεν μπόρεσα να κηρύσω στο Αγγελόδο. Έτσι δηλαδή η παιδεία για την αναχώρηση. Και ήμουν άρρωστος περίπου 14 χρόνια ύστερα από την εγχείρηση. Αλλά θυμού τα κρίματα. Και μετά την έκδοση του βιβλίου περί του Γκέρντος, μερικοί άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων ήρθονται εκφράζονται στην ιδέα να καθίσουν κοντά μου. Εγώ δεν είχα τίποτε, ήμουν καλόγερος. Και άφησα ανθρώπους στην Γαλλία σε μια μικρά πόλη, περίπου 20-25 χιλιόμετρα από το Παρίσι προς τον νότο. Και μαζέθηκαν εκεί 18, 19 απροσδιορίστερτα άνθρωποι και είχαμε την ιδέα να οργανώσουμε δηλαδή την ζωή μας σαν δηλαδή μια καλογερική μοναχική κοινωνία. Στη Γαλλία ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό το πρόβλημα και αρχίσαμε να γυρεύουμε πού θα ήταν δυνατόν να υπήρξε τέτοια, ας πούμε, αδελφότητα μοναχική στην Ευρώπη. Εγγράφει στο 1958 αυτό το μέρος στην Αγγλία. Ήταν εγκατεμπλημένο από χρόνια και κανένας δεν ήθελε να το πάρει. Ήταν πριν κατοικία των ιερέων του χωριού. Κατόπιν ήρθε ο Παπακύριλος, κατόπιν ήρθε ο Σωσιμάς και εγινόμαστε τότε κατά 7-8 με κάποια αδελφές. Σε αυτήν την χώρα
αρχίσαμε εκ μηδενός. Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω αυτό το φαινόμενο περίεργο και για μας. Άρχισαν να έρχονται άνθρωποι και μεγάλωσε αυτό το νέος και έγινε σαν ένα μοναστήρι. Ιδιαίτερο είδος. Να είχαμε δηλαδή το άβατο, πώς το λένε στην Ελλάδα. Γιατί να τον υπάρχει και ούτω και στην Αγγλία. Έχουμε αδελφές και έχουμε δηλαδή τους αδελφούς πατέρας. Και τούτο είναι η πλέον κατάλληλη μορφή για ένα μοναστήρι στα σημερινά συνθήκα στην Ευρώπη. Η ζωή στη Μονή προπαντός τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ ησυχαστική και η μικρή αδερφότητα ζούσε λάθρα και αφανώς, παρακεκλημένη όμως από τον πλούσιο λόγο του γέροντα και τις ακολουθίες των ναών. Πρώτοι που ανακάλυψαν τη Μονή ήταν οι Κύπροι του Λονδίνου, οι οποίοι στο πρόσωπο του γέροντα βρήκαν τον πνευματικό τους και έκτοτε αποτελούν την πλειονότητα του εκκλησιάσματος της Κυριακής. Στη συνέχεια, πολλοί άλλοι άρχισαν να έρχονται από το εξωτερικό, αναζητώντας πνευματική καθοδήγηση και η ζωή της Μονής άρχισε να αλλάζει εν μέρη στην προσπάθεια να φιλοξενηθούν αυτοί που προσέρχονταν. Ο γέροντας πραγματικά παραδόθηκε στην πνευματική υπηρεσία των προσερχομένων, αφού νυχθημερών δεχόταν τους πάντες. Η οικοδομή και η οργάνωση της Μονής ήταν σχετικά πολύ βραδεία για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης και της μεγάλης ένδυας που είχαν ακόμα και για τα στοιχειώδη, ιδιαίτερα τα πρώτα 20 χρόνια. Ο Θεός περικράτησε το γύρας του γέροντα και με τις ευχές και τον λόγο του στήριξε την αδερφότητα της Μονής του. Ο γέροντας είχε πλούσια φύση. Προπαντός όμως κατακοσμήθηκε με πολλά και μεγάλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε να γίνονται αρκετά θαύματα ενώσο ζούσε, την ημέρα του θανάτου του και μετά τον θάνατό του. Αρκετοί με ανίατες ασθένειες θεραπεύθηκαν, τα δεσμά στήρων γυναικών λύθηκαν, ψυχασθενείς προσαρμόστηκαν πάλι στη φυσιολογική τους λειτουργία και προπαντός πολλοί τεθραυσμένοι από την νόσο της αμαρτίας εν γέννη ανορθώθηκαν. Αμέτρητοι είναι επίσης εκείνοι που με τη διδασκαλία του ζωοποιήθηκαν και όχι λίγοι αυτοί που διαβάζοντας τα βιβλία του πήραν έμπνευση να γίνουν μοναχοί και μοναχές. Μερικοί, για να τον ευχαριστήσουν, πήραν το όνομα του γέροντά του Σιλουανού, ακόμα και σε ετερόδοξα μοναστήρια ή έκτισαν εκκλησίες προς τιμήν του Αγίου Διδασκάλου του. Αποφεύγουμε σκοπίμως να τονίσουμε τα θαύματα, γιατί πιστεύουμε πως ούτε εκείνος θα το ήθελε. Ήταν πάνω απ' όλα ο άνθρωπος του Λόγου του Θεού. Κάθε επαφή μαζί του, ακόμα και η πιο απλή, δεν ήταν συνήθις. Ήταν άνοιγμα ζωής και θεωρίας και ο παραμικρός λόγος του πληροφορούσε με χάρη όσους τον προσέγγιζαν. Προσευχόταν με ένταση εκτενώς για τους πάσχοντες, αλλά χαιρόταν περισσότερο από το θαύμα όταν ο λόγος του και η προσευχή του μεταποιούσαν την καρδιά τους. Αγωνιζόταν να μειώσει τον πόνο τους, αλλά εκδαπανιόταν μέχρι τέλους προκειμένου να διακονήσει το μεγαλύτερο και σημαντικότερο θαύμα της πρόσκαιρης υπάρξεως, την ένωση του ανθρωπίνου είναι με το πνεύμα του ζώντος και αιωνίου Θεού. Χρονούμε πως αυτό πρέπει να παραμείνει η έμφαση και μετά τον θάνατό του.
πατέρες της Μονής, τον καθένα ξεχωριστά. Έδωσε για τον καθένα ένα λόγο και τις τελευταίες του υποθήκες. Τις τελευταίες 4 μέρες έκλεισε τα μάτια και δεν έδινε απόκριση. Όταν του ζητούσαμε ευλογία, σήκωνε μόνο το χέρι του ευλογώντας. Προσευχόμενος, απήρθε προς τον αγαπημένο Θεό των πατέρων του την 11η Ιουλίου του 1993. Όπως ίσως γνωρίζετε, πρώτος στόχος αυτής της ταπεινής προσπάθειας είναι να ιδρυθεί ένα πνευματικό κέντρο για νέους δίπλα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο να προσφέρει εκεί υπηρεσίες, πνευματικές αλλά και άλλες υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι νέοι μας στη σήμερον ημέρα. Θα μας παρουσιάσει ο φίλτατος Ανδρέας Κολός, πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας, τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ναού και των άλλων αιθουσών οι οποίοι προγραμματίζονται. Για τα κινητά παρακαλώ να απενεργοποιηθούν όσοι τα έχετε στο μεθόριο. Καλησπέρα. Ο χώρος όπου θα ανεγερθεί το πνευματικό κέντρο είναι έναν τεμάχιο το οποίο βρίσκεται στην Αγλατζά, κοντά στο Πανεπιστήμιο. Ο χώρος αυτός εδώ πέρα που βλέπουμε, που έχει αυτήν τη μικρή κατηφόρα. Το πνευματικό κέντρο θα αποτελείται από εκκλησία, η οποία θα είναι στο όνομα των Αγίων Σιλώνου και Σοφρονίου. Στο υπόγειο της εκκλησίας θα βρίσκεται βιβλιοθήκη, την οποία θα χρησιμοποιείται από τους φοιτητές. Θα υπάρχει ξενώνας, που θα είναι για κυρίως άπορους φοιτητές, και αίθουσα πολλαπλής χρήσεως, πάλι για φοιτητές, αλλά και για το κοινό. Αυτά είναι προοπτικά σχέδια που έχουμε ετοιμάσει, και τα άλλα σχέδια τα οποία έχουν ετοιμαστεί για κατάθεση πολεμικής άδειας. Βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα. Μπορείτε να δείτε εδώ ξανά τα προοπτικά για τη βιβλιοθήκη, το ξενώνα. Ένα από εσωτερικό χώρο του ναού, όπου εδώ είναι το ιερό και ο θόλος από πάνω, και το σχήμα που έχει η εκκλησία, όπως βλέπετε, είναι σχήμα ροτόντα, το οποίο εδώ και ο πατέρας Ζαχαρίας μπορεί να σας πει, ήταν μια επιθυμία του Αγίου Σοφρονίου για να χτίσει η εκκλησία ροτόντα και στο μοναστήρι του. Αλλά λόγω κάποιων δυσκολιών δεν είχε προχωρήσει τότε αυτό το έργο, το οποίο όμως άρχισε φέτος, τον Μάρτιο Πάτερ, νομίζω, άρχισε το χτίσιμο του νέου ναού. Οπότε αυτή τη στιγμή και στο ΕΣΕΞ χτίζεται εκκλησία του Αγίου Σοφρονίου σε σχήμα ροτόντα, το οποίο έχει αρκετή σχέση με τα σχέδια τα οποία έχουμε ετοιμάσει εμείς. Ακόμα μία φωτογραφία, έναν προοπτικό με τον εσωτερικό χώρο του ναού. Ακόμα έναν προοπτικό της θέσης των κτηρίων των οποίων θα γίνει. Και εδώ το ίδιο, του ναού, εσωτερικού ναού.
Εδώ είναι η βιβλιοθήκη που θα γίνει, κάτω εδώ πέρα. Ο ξενώνας, το οποίο έχει γίνει για 12 άτομα. Το εσωτερικό του ξενώνα. Η αίθουσα πολλαπλής χρήσεως. Το εσωτερικό της αίθουσας, όπου θα υπάρχει σκηνή, κάτι παρόμοιο όπως και εδώ, για παρουσιάσεις που μπορούν να γίνονται. Και εδώ εσωτερικό. Αυτός είναι η κάτωψη του ναού που θα ανοιγερθεί και όπως είχα πει είναι... Είναι σχήμα ροτώντας. Και η κάτωψη της βιβλιοθήκης, το χωροταξικό σχέδιο, όπου δείχνει πού θα γίνουν τα διάφορα κτίρια. Για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειες, για οτιδήποτε που αφορά το πνευματικό μας κέντρο, υπάρχει η ιστοσελίδα αυτή εδώ πέρα, την οποία ενημερώνουμε εντακτικά και μπορείτε να παρακολουθείτε και να ενημερώνεστε. Ευχαριστούμε. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να καλέσουμε όσους θέλουν να συνδράμουν και να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, είτε να μας στείλουν, να επικοινωνήσουν μέσω της ιστοσελίδας και του email ή να αφήσουν το email τους έξω το ηλεκτρονικό. Κυρίως καλούμε τους νέους που ακριβώς αυτή είναι η προσπάθεια για τους νέους μας και ήδη έχουμε αρκετούς νέους που εργάζονται σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και όποιον θέλει να προσφέρει οικονομικά ή άλλος πώς, θα υπάρχουν απ' έξω και κουτιά για εισφορές και ανθρώποι για να σας σημειώσουν τα στοιχεία σας. Να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο και κύριο μέρος αυτής της εκδήλωσής μας, την ομιλία του Αρχιμανδρίτη Πανοσοριώτατου, του Αρχιμανδρίτη Πατρός Ζαχαρία, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε ολόκαρδα για την παρουσία του σήμερα μαζί μας. Γέροντα, σας καλέσουμε στο βήμα για μια εισαγωγή. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ανάμεσά σας για την ευλογία αυτή και δεν έχω περισσότερα να πω από εκείνο, από τον λόγο που έγραψα και παρακάλεσα τον κύριο καθηγητή να αναγνώσει την ομιλία μου διότι τους τελευταίους μήνες έχασα σχεδόν όλη μου την όραση και δεν μπορώ να διαβάσω εύκολα. Σχεδόν πολύ λίγο, αλλά ένας μικρός λόγος που νομίζω για να τιμήσουμε τη μεγάλη εορτή που πλησιάζει τη Μητρόπολη όλων των εορτών της Εκκλησίας μας. Ευχαριστώ που με δεχτήκατε με τόση καλοσύνη. Θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο αυτής της τιμής, αλλά αυτή η τιμή επιστρέφει στους τιμώντες. Ευχαριστώ και πάλι. Όπως είπε ο Γέροντας, θα διαβάσω την ομιλία του και ακολούθως θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση. Χριστούγεννα, το πανηγύρι της αγάπης του Θεού, το πανηγύρι της ευγνωμοσύνης του ανθρώπου. Σύμφωνα με το σοφό Σολομώντα, υπάρχει καιρός και χρόνος για κάθε γεγονός υπό τον ήλιον. Και εμείς κατά αυτήν την ήσυχη περίοδο εν σιγή αναμένουμε ποθινός και πανηγυρίζουμε φεδρός
Το μεγαλειοδέστερο γεγονός που γνώρισε η ανθρώπινη ιστορία στο διάβα των αιώνων, την ενσαρκή συγκατάβαση του Δημιουργού των Πάντων, του Ιωνίου Παμβασιλέως και Υπεράγαθου Θεού. Ο αχώρητος παντί εχωρήθη εν γαστρή. Ο άναρχος άρχεται, ο άσαρκος σαρκούται, ο άχρονος γεννάται εν χρόνο. Με δέος ενώπιον του μυστηρίου, ο Ιερός Χρυσόστομος αποκαλεί τα Χριστούγεννα εορτήν σεμνοτάτην και Μητρόπολη Πασών των Εορτών. Στη γέννηση του Χριστού, οι αγγελικές δυνάμεις συγχορεύουν με τους θνητούς. Τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Τελείται διπλό πανηγύρι. Το πανηγύρι της άφθαρτης αγάπης του Θεού και το πανηγύρι της αλτελεύτητης ευγνωμοσύνης του ανθρώπου. Με συγχωρείτε. Το πανηγύρι της άφθαρτης αγάπης του Θεού και το πανηγύρι της ατελεύτητης ευγνωμοσύνης του ανθρώπου. Για να μοιηθούμε όμως όσον εις την ημετέραν δύναμη, στην απειρότητα του μυστηρίου, ο νους μας πρέπει να εκταθεί απ' αρχής έως και των εσχάτων. Ο Θεός μας, η Αγία Τριάδα, είναι Θεός δόξης. Ο Πατήρ είναι ο Πατήρ της δόξης, ο Υιός είναι το απάβγασμα της δόξης του Πατρός και το Άγιο Πνεύμα είναι το της δόξης και δυνάμειος πνεύμα. Είναι Θεός ανενδεής και αυτάρχης στην αιωνιότητά Του. Από το υπερβάλλον της αγάπης Του έπλασε τον άνθρωπο για να γίνει μέτοχος στη δόξα Του. Τον κατακόσμησε με την εικόνα Του και τον πρίκησε με τη δυνατότητα να γίνει ομοίωσή Του. Μικρός Θεός κατά χάρη. Σκοπός της δημιουργίας και προορισμός της σωτηρίας είναι η μετοχή στη δόξα του Θεού. Στον Παράδεισο, πριν την πτώση, λάμβανε χώρα αένα η ανακύκλωση δόξας. Ο Θεός ήταν η πηγή της δόξας και ο Αδάμ, ενδεδειμένος με φωταυγές σημάτιων χάριτος, την αντανακλούσε σε όλη τη δημιουργία. Σύμπασα η χτίση μακαρίως ορχιστρωμένη στη δοξολογία του Θεού, ανέπεμπε ακατάπαυστα ευχαριστία και ένου στο δημιουργό της. Με την πτώση διακόπηκε απότομα η ανακύκλωση της Θείας Δόξας. Ο Αδάμ, αποκομμένος από την πηγή της ζωής, τον Θεό, πέθανε καταρχάς πνευματικά, όπως ο άνθρωπος πεθαίνει όταν πάβει η κυκλοφορία του αίματος. Στη συνέχεια, ο Θεός επέτρεψε και τον βιολογικό θάνατο, ώστε να τεθεί τέρμα στην επίγεια ύπαρξη του πλάσματός του και να μην γίνει το κακό αθάνατο. Ο άνθρωπος, υποδουλωμένος στο κράτος του φόβου του θανάτου, κατήντησε σάρκα, στην οποία δεν μπορούσε να καταμείνει το πνεύμα του Θεού. Παγιδευμένος στο φαύλο κύκλο αμαρτίας θανάτου, αλλοτριωνόταν ολοένα και περισσότερο από τον αγαθό δημιουργό του. Η παρουσία και η δόξα του Θεού ήταν πλέον άστεχτες για τον πεπτοκότα άνθρωπο. Ακόμη και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, στους οποίους είχαν εναπομείνει ίχνη της πρωτόγονης θεοσέβειας στον Παράδεισο, θεωρούσαν ότι είναι αδύνατο να αντικρίσει ο άνθρωπος τη δόξα του Θεού και να επιζήσει. Όταν άγγελος Θεού εμφανίστηκε στο Μανουέ και στη γυναίκα του, αυτοί έπεσαν κατά γης και είπαν: «Θανάτου αποθανούμεθα ότι Θεόν είδομεν». Ο Θεός όμως, πιστός στην προαιώνια βουλή του, δια την πολλήν αγάπην αυτού, ειν ηγάπησε εμάς, δεν έπαυσε να αναζητεί τον άνθρωπο σε όλους τους δρόμους της ζωής του. Δεν έπαυσε να μεριμνά για αυτόν και να του ομιλεί πολυμερός και πολυτρόπος, μέσω των δικαίων και των προφητών, προετοιμάζοντας την εκ νέου συνάντησή τους. Ενδιαφάτω σοφία και την ανεκτηγή το εσπλαχνή αυτού, κατεργάστηκε τρόπο να πλησιάσει και να συναναστραφεί με τον άνθρωπο, χωρίς να τον τρομάξει με τη δόξα του, ούτε να τον εκβιάσει με την παντοδυναμία του. Θέλησε να τον ελκύσει με το κάλλος της άμμομης αγάπης και της απερίγραπτης ταπεινώσεώς του. Όταν δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Κύριος πλούσιος ον εν θεότητη και δόξη, διημάς επτώχευσεν ή να ημίστη εκείνου πτωχία πλουτίσομεν. Εις τέλος αγάπη του, βίασε τα βίαστα σπλάχνα του να έλθει στη γη με τη μορφή δούλου. Προσλαμβάνοντας το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ή να ημάς συμμόρφους ποιήσει της εικόνος της δόξης αυτού. Ο Κύριος Ιησούς επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη, για να εργαστεί την ένωση Θεού και ανθρώπου, να νικήσει τον θάνατο στη σάρκα που δανείστηκε από την Παναγία Παρθένο και να κληροδοτήσει στους δικούς του την ακατάλητη νίκη του, το περισσόν της Αγίας Ζωής του. Το νόημα των Χριστουγέννων είναι ότι ο Υιός του Θεού έγινε διπλός,
προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη σάρκα, για να γίνει και ο άνθρωπος διπλός, προσλαμβάνοντας του εκείνου πνεύμα. Κατά τη σάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδας του Χριστού, ενώθηκε πλήρως, πλην όμως αναμαρτήτως, η Θεία Φύση με την ανθρώπινη. Με την ένωση αυτή μεταδόθηκαν τα ιδιώματα και οι αρετές της Θείας Φύσεως στην ανθρώπινη. Δωρήθηκαν στον άνθρωπο τα τίμια και μέγιστα επαγγέλματα, να γίνει Θείας Κοινωνός Φύσεως στην ενεργητική της βεβαίως μορφή κατά χάρη. Ο Χριστός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, ήρθε και έγινε θεολόγος για χάρη μας. Εκείνος εξηγήσατο το μυστήριο του Θεού, αποκαλύπτοντας το όνομα και την αγάπη του Θεού Πατέρα, ο οποίος ούτως ηγάπησε τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκε. Η να πάσω πιστεύων εις αυτό μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ο Κύριος έγινε επίσης ο προφήτης της ενδόξη δευτέρας παρουσίας του, φανερώνοντας στους γηγενείς τα σημεία των εσχάτων καιρών. Με τον λόγον της χάριτος που εκπορευόταν από το Άγιο Στόμα του και το επόδειγμα του κατέστη ο μόνος διδάσκαλος. Απέβει ο πρόδρομος του ερχομού του, αποστέλλοντας εκ του Πατρός των άλλων παράκλητων το Πνεύμα του Άγιον για να οδηγήσει τους εκάστοτε μαθητές του εις πάσαν την αλήθεια, δηλαδή στο πλήρωμα της άμομης αγάπης του και να ενισχύσει την φύση τους να μπορούν να σταθούν στο υπέρλαμπρο φως της παρουσίας του. Στη σάρκωση του Υιού του Θεού περιέρχεται προημιακά όλο το μυστήριο της Θείας Κενώσεως. Ποιος μπορεί να μετρήσει την κένωση της υπερτέλειας άειλης Θείας Φύσεως όταν ενώνεται με την πεπτοκία και χωική ανθρώπινη φύση? Ο νους ηλικιά ενώπιον της άκρας την καταβάσεως και της ανεκδιήγητης ταπεινώσεως του Κυρίου Ιησού που γεφύρωσαν το αχανές χάσμα μεταξύ γης και ουρανού, προς καιρού και αιωνίου, χτιστού και αχτίστου, φθαρτού και αφθάρτου, ανθρώπου και Θεού. Ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν δανείστηκε τίποτε από τα επίγεια αγαθά για να στηρίξει την αλήθεια και τη δύναμή του. Χρησιμοποίησε μόνο ό,τι ήταν απολύτως απαραίτητο για να καταδείξει ότι η σάρκωση του ήταν γεγονός. Από τη γη δανείστηκε σπήλαιο και φάτνια λόγων για να ανακληθεί ως βρέφος. Από τον ουρανό δανείστηκε τον αστέρα ως σημείο ότι ετέχθη βασιλεύς. Γεννήθηκε από κόρη ορφανή, πτωχή, άσημη, την Παρθένο Μαριάμ, την οποία κοσμούσαν οι αφανείς αρετές της ταπεινώσεως, της πνευματικής παρθενίας, της καθαρότητας, της αγάπης για Θεό και άνθρωπο, της τέλειας παραδόσεως στο Θείο θέλημα. Ο Δημιουργός ουρανού και γης έζησε με άγρα πτωχία. Δεν είχε που την κεφαλή κλίνει. Αποτάχθηκε τον κόσμο για να μην γίνει δούλος του κόσμου. Εκπλήρωσε υπερκάλλως την εντολή του ουρανίου Πατρός να θυσιάσει τη ζωή του και να τη λάβει πάλι. Ως κάτοχος τέλειας ελευθερίας ο Κύριος μπορούσε να δώσει εντολές υπερφύσιν. Τα προστάγματά του απαιτούν αποταγή των πάντων και τέλεια παράδοση στον Θεό, αλλά συνάμα ελευθερώνουν τον άνθρωπο από τα δεσμά των επίγειων προσκολήσεων και τον καθιστούν ικανό να προσλάβει την άφθαρτη και άπειρη Θεία Αγάπη. Ο Κύριος εργάστηκε τη σωτηρία μας με την ανθρώπινη φύση του. Υπέμεινε απερινόητα παθήματα. Ανέβηκε στο Σταυρό, κατήρθε στα καταχθόνια, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Τη θεωμένη ανθρώπινη φύση, την αναστημένη σάρκα του, άφησε ως κληρονομία στην Εκκλησία. Στο Άγιο Βάπτισμα ενδυόμαστε τον Χριστό και με Χριστόν τον αθάνατον τρεφόμαστε στο μυστήριο του σώματος και του αίματος του. Συνεπώς, με την επιδημία του Χριστού στη γη δόθηκε στον άνθρωπο η δυνατότητα όχι απλώς να παρίσταται στη Θεία Παρουσία χωρίς πλέον να διαλύεται η σύστασή του, αλλά επιπλέον να έχει τον ίδιο τον Θεό, τον Κύριο ουρανού και γης, ενικούντα και εμπεριπατούντα στη σκηνή της καρδιάς του. Το μυστήριο της γεννήσεως του Χριστού στη γη παραμένει και παρατείνεται στους κόλπους της Εκκλησίας μέσω του γεγονότος της αναγεννήσεως των πιστών με τη χάρη της σωτηρίας. Η γέννηση του Παντοκράτορος Ιησού ήταν υπερφυής από την Παναγία Παρθένο και το Πνεύμα το Άγιο. Έκτοτε, όταν ο άνθρωπος δέχεται τον Κύριο και πιστεύει στο όνομά του, αναγεννάται και αυτός υπερφυός στον ουρανό. Λαμβάνει άνωθεν την εξουσία τέκνο Θεού γενέστε. Καθίσταται κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Χριστού, δηλαδή βασιλέας και κάτοχος των πάντων.
Ο Χριστός ξενιτεύθηκε από τους κόλπους του Πατρός και επιδήμησε στη γη και ο θεράπων του, αντικρίζοντας ξένο τόκον, γίνεται κατά Θεόν ξένος, μεταθέτοντας το νου του στον ουρανό. Με πόθον και πίστη κρύβει τη ζωή του εν το Χριστό, εν της επουρανής και διάγιος παρεπίδημος σε αυτόν τον κόσμο. Ρίχνει άγκυρα όχι στη θάλασσα, αλλά στον ουρανό. Και δεν τραβά ο ίδιος αυτήν την άγκυρα. Τον ανελκύει ο Θεός προς τα άνω, εκεί όπου η ζωή αυτού κέκρυπτε. Μολονώνει κινείται πάνω στη γη ανάμεσα σε ανθρώπους που θαυμάζουν τα φώτα και τα στολίδια στους δρόμους του κόσμου. Η ψυχή του είναι ξένη προς τα δρόμενα του παρόντος αιώνος και η καρδιά του παραμένει ζέουσα με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Όπου βασιλέως παρουσία, εκεί και τάξης παραγίνεται. Όταν ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, οι άγγελοι ακολούθησαν τον βασιλέα τους για να πανηγυρίσουν θριαμβευτικά την ένωση των διεστώτων, τη συμφιλίωση Θεού και ανθρώπου. Έκθαμβοι ενώπιον του θαύματος της Άφα της Θείας στην Καταβάσεως, κατέβηκαν από τα ουράνια σκηνώματα για να ευαγγελιστούν στους ανθρώπους χαράν μεγάλην. Πεδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν. Δίδαξα στους γηγενείς τον αγγελικό ύμνο, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αλλά και ο Σάκης ο άνθρωπος με τη μετάνοια αναγεννάται, χαρά μεγάλη γίνεται εν το ουρανό ενώπιον των αγγέλων, διότι άνθρωπος εγεννήθη στην ουράνια ζωή. Οι άγγελοι και πάλι χωροστατούν στη δεύτερη μεγάλη και εμφρόσινη εορτή, την είσοδο του χωικού ανθρώπου στην επουράνια Ιερουσαλήμ, στην πανήγυρη και την εκκλησία των πρωτοτόκων εν ουρανής απογεγραμμένων. Οι αγγελικές δυνάμεις εορτάζουν θεοπρεπέστατα την ένωση Θεού και ανθρώπου και προεξάρχουν της πανηγύρεως, διότι στην αποκάλυψη της Θείας Δόξας πριτανεύει η ταπείνωσή τους. Ουδέποτε λησμονούν τη χτιστότητά τους, αλλά με τέσσερις πτέρυγες την καλύπτουν και με δύο μόνο πετούν συναισθαλμένα γύρω από το θρόνο δόξης του Θεού ψάλλοντας ακαταπαύστης τόμασιν ασυγίτης δοξολογίες. Στην πρώτη φάση της πανηγύριος οι άγγελοι φανέρωσαν στους ανθρώπους την ανίκαστη δωρεά του Θεού και τους δίδαξαν την αγαθότητά Του. Στη δεύτερη φάση, όταν ο εκπεσόν άνθρωπος συμπαθώς ανυψώνεται στον ουρανό, οι τάξεις των ασωμάτων εκπληκτώμενε εξίστανται θάμβοι και διδάσκονται δια της Εκκλησίας νέο μάθημαν, την πολυπίκυλον σοφίαν του Θεού, την ατελεύθετη ταπείνωση και την άρρητη αγάπη του Χριστού, του αρχηγού του σώματος των σωζωμένων. Έκθαμβος όμως παραμένει και ο άνθρωπος λαμβάνοντας τη χάρη της υιοθεσίας και τον αμύθιτο πλούτο που του προσφέρει ο Κύριος. Εορτάζει με χαράν ανεκλάλητον και δεδοξασμένην όταν αισθαθεί το άγγιγμα του Αγίου των Αγίων. Όταν αφού κραζόμενος στα λακτίσματα του Πνεύματος του Θεού στα μύχια του, ανακαλύπτει ότι έχει γίνει και αυτός διπλός. Πάβει να είναι εχμάλωτος στο ζώδι φόβο του θανάτου και σε κάθε προσβολή του εχθρού κράζει. Με θυμόν ο Θεός γνώτε έθνη και ητάσθε, ότι με θυμόν ο Θεός. Η καρδία του τίγεται από ευγνωμοσύνη εν μέσω της κοιλίας του και ως κιθάρα μουσουργική αναπέμπει ύμνο ευχαριστίας προς το Θεό. Μιμείται τους αγγέλους και ενώνει τη φωνή του με τη δική του ουράνια δοξολογία. Ο άνθρωπος φυλάσσει την άνωθεν δωρεά κατά το μέτρο της ταπεινής ευγνωμοσύνης του. Γνωρίζει ότι δεν έχει τίποτε που δεν του έλαβε, αφού ακόμη και την ύπαρξή του την έχει δανεική από τον Θεό. Πόσο μάλλον η σωτηρία είναι Θεού δώρον. Προσεδρεύοντας με ταπείνωση, παραμένει στις αυλές του οίκου του Πατρός. Εν εσπέρα και πρωί και μεσηβρία ανυμνεί το σωτήρα του κόσμου. Ενώ στην καρδιά του αντυχεί ο λόγος του, «Υιός μου εσύ, σήμερον γεγέννηκά σε, πάντα τα εμά σάιστην». Ο Χριστός γεννήθηκε άπαξ από τη σιγή του ουρανίου Πατρός και την ησυχία της Παναγίας Παρθένου. Ωστόσο, αείς αρκούνται στα ενδόμηχα βάθη εκείνων που προσκαρτερούν ταπεινά στην επίκληση του προσκυνητού ονόματός του,
εκαθαράς καρδίας. Αΐ τίχτεται λαθάνων υπό το σπήλαιον της καρδιάς εκείνων που έχονται της ενεργίας του ζωπιού λόγου του, που τρέφονται με τον άρτο της ζωής, τον εκ του ουρανού καταβάντα και πολιτεύονται σύμφωνα με τις Άγιες εντολές του. Όταν σαρκούνται στην καρδιά ο Χριστός, όλα τα επίγεια οχριούν και οι θλίψεις πλέον δεν καταβάλουν τον άνθρωπο. Στην προσομιλία με τον Κύριο, η άμμομη Θεία Αγάπη φλέγει την ψυχή και μετατρέπει τη ζωή του ανθρώπου σε πανηγύρι χαράς, ειρήνης και αγάπης. Συνάμα, όμως, ο άνθρωπος αρχίζει να αντικρίζει τον κόσμο γύρω του με τα μάτια του Κυρίου. Επιθυμεί τότε να δοθεί σε κάθε θνητό η αγαθή μερίδα στην οποία κατατρυφά ο ίδιος. Στο εξής, δεν μιμείται απλώς την αγγελική οδή, αλλά επιπλέον να μιλάτε τις ασώματες δυνάμεις, προσφέροντας ηκεσία και δέηση για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Ο Χριστός με τη σάρκωσή του δικαίωσε τον Θεό ενώπιον του ανθρώπου, διότι ο Θεός Πατέρας στο πρόσωπο του Υιού του έδειξε την αγάπη του εις τέλος. Κανένας πλέον δεν μπορεί να σταθεί σε κρίση μαζί του. Ο Θεός μένει δίκαιος και ευλογητός εις τους αιώνας. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Χριστός έγινε το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στους γηγενείς. Διατράνωσε την απερινόητη αγάπη του Θεού που ποθεί την σωτηρία όλου του Αδάμ. Έδωσε μεγάλες ελπίδες, διότι αν ο Θεός δεν εφήσει του αγαπημένου και μονογενού Υιού του, αλλά υπερ ημών πάντων παρέδωκε αυτόν, πόσου χει και συν αυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε. Ο Χριστός είναι επίσης το τελειότερο δώρο του ανθρώπου προς τον Θεό, διότι στη σάρκα που προσέλαβε υπέδειξε άμμομη και αναμάρτητη βιωτή. Στο πρόσωπο του φανέρωσε τον άνθρωπο που είχε κατά νου ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ. Τήρησε άσπηλη τη φοβερή εντολή του ουρανίου Πατρός για τη σωτηρία του κόσμου. Κατά αυτόν τον τρόπο, δικαίωσε επίσης τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού, διότι όποιος πορεύεται κατά τα ίχνη του, γίνεται δεκτός από τον ουράνιο Πατέρα των Φώτων, ως Υιός και κληρονόμος της Αγίας Ζωής του. Τελικά, όταν ο Χριστός σκηνώσει στην καρδιά, αποβαίνει το πολυτιμότερο δώρο που μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος στον πλησίον του. Ο θεράπων του Θεού ως Χριστού Ευωδία αποπνέει εν σιγή τη Θεία Ταπείνωση και Αγάπη. Αφθόγκος καθίσταται Ευαγγέλιο για τους γύρω του. Είτε ομιλεί, είτε σιωπά, προσφέρει σε αυτούς το περιεχόμενο της καρδιάς του, Χριστόν των Θεών, την πηγή της άφθαρτης ζωής. Μεταδίδει την απολυτρωτική χαρά του σωτηρίου που έφερε στη γη ο Εμμανουήλ. Καθίσταται συνεργός Θεού για την αναγέννηση των αδελφών του. Με το μυστήριο της γεννήσεως του Χριστού ενώθηκε ο ουρανός με τη γη, ο χρόνος με την αιωνιότητα, ο Θεός με τον άνθρωπο. Οι μακροί και σκοτεινοί αιώνες του παρελθόντος φωτίστηκαν με φως μέγα. Αντί να εκτληθούν στην άβυσσο της ανυπαρξίας, απέκτησαν νόημα και αξία ως προετοιμασία του ακατάληπτου γεγονότος της σαρκώσεως του Λόγου. Αλλά και το σκότος του αβέβαιου μέλλοντος φωτίζεται, νοηματοδοτείται και ασφαλίζεται με ελπίδα που ως άγκυραν ασφαλείται και βεβαίαν κατέχουν οι πιστοί. Με τη χάρη που επεδίμησε στον κόσμο τον νυν μετατρέπεται σε αΐ, τα παρελθόντα γίνονται αιωνίως παρόντα και τα μέλλοντα μνημονεύονται ως παρόντα. Ο χτιστός, χωικός, ελεηνός στη πτώση του άνθρωπος ενώνεται με τον άχτιστο και ουράνιο άνθρωπο, τον Παντοκράτορα Ιησού. Η Βασιλεία του Θεού φανερώνεται τώρα μετάθετα και τέλεια ως Βασιλεία πάντων των αιώνων, μάλλον εγγενίζεται εντός ημών. Ευγνωμόνος με τα εδούς και ευλαβίας, στη Θέα Θεού σε σαρκωμένου, εισερχόμαστε κι εμείς οι πτωχοί και πένιτες στο πανηγύρι του μεγάλου μυστηρίου της ευσεβίας. Ευχαριστούντες, διαπαντός, το Θεό και Πατρί, το ικανός αντί μας εις τη μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Συγχωρέστε. Ευχαριστούμε, αδελφέ Γιώργη. Βεβαίως
η εορτή των Χριστουγέννων πάνω απ' όλα είναι εορτή ευγνωμοσύνης προς την Πανάχραντον μητέρα του, την Παναγία Παρθένο, και το μυστήριο της αϊπαρθενίας της είναι τόσο σημαντικό, τόσο μεγάλο. Και έχω ένα συμπλήρωμα περίπου 7 λεπτά που συνέγραψα, εφόσον θέλησες αυτοπροαιρέτως να γίνεις μυσταρκός μου απόψε, έτσι αν μπορούσες να διαβάσεις και αυτό το σημείωμα που μιλάω για την αϊπαρθενία της Παναγίας, που είναι τόσο βασικό και το οποίο δεν κατανοείται χωρίς το κλειδί της ορθόδοξης Αγίας ζωής που έχουμε λάβει μέσα στην Εκκλησία σαν ιερά παρακαταθήκη. Αϊπαρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το μεγαλείο της αϊπαρθενίας της Παναγίας είναι ξένον άκουσμα, μορία για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο της Ορθόδοξης Παραδόσεως. Στους κόλπους όμως της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο πιστός αποκτά θεόσδοτη λογική που καθιστά το υπερφυές αυτό μυστήριο απτή πραγματικότητα. Η αϊπαρθενία της Παναγίας είχε ήδη προφητευθεί στην Παλαιά Διαθήκη. «Είπεν ο Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Κάθε φυσική γέννηση φέρνει στον κόσμο έναν επιπλέον θύμα θανάτου. Γι' αυτό η σύλληψή μας είναι αίτιο αμαρτίας, σύμφωνα με το λόγο του Ψαλμοδού, «Εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου». Μόνον υπερφυής παρθενική γέννηση θα μπορούσε να φέρει στον κόσμο το μονογενή Υιό του Θεού. Η Παναγία Παρθένος συνδύαζε περικαλέστατα στο πρόσωπο του τη φυσική με την τέλεια πνευματική παρθενία, διότι ο νους της ουδέποτε απέκλεινε από τη μνήμη του Θεού, ούτε καν για μια στιγμή. Η παρθενία της Θεοτόκου πριν τη γέννηση του Χριστού είναι προφανής και μαρτυρούμενη από τους λόγους των γραφών. Η καθαρότητά της δεν είχε φθαρεί ούτε με νεύση της καρδιάς, ούτε με ένα λογισμό. Ο μνήστορ Ιωσήφ την παρέλαβε αγνή από τα Άγια των Αγίων. Ο Ιωσήφ ήταν δίκαιος και σόφρον, δηλαδή υπεράνω των φυσικών νόμων και των σαρκικών σκέψεων. Όταν είδε ότι η νεαρή κόρη εγκυμονούσε, ταράχθηκε. Λάλησε όμως ο Θεός στην καρδιά του. Τον πληροφόρησε για το θαυμαστό γεγονός και τον κατέστησε μάρτυρα και προστάτη της αγνίας της Θεοτόκου. Επομένως, η Παναγία ήταν παρθένος πρώτου τόκου. Η παρθενία της κατά τη γέννηση γίνεται κατανοητή διαμέσου της βιουμένης πείρας ότι ο Θεός ουδέποτε αφήνει πληγή σε ό,τι αγγίξει. Αντιθέτως, το θεραπεύει, το τελειοποιεί, το αγιάζει, το καθιστά θεοειδές. Επομένως, πώς θα ήταν δυνατόν να ενοικήσει ο Πανάγιος Θεός σε αγνή παρθένο, να γεννηθεί από αυτήν και να της αφήσει πληγή, όπως συμβαίνει με τους φυσικούς τοκετούς? Ως εκ τούτου η Παναγία έμεινε παρθένος κατά τον τόκο. Η παρθενία της Θεοτόκου μετά τον τόκο του Εμμανουήλ είναι κατανοητή και προφανής στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσα από την πείρα της Αγιότητας. Η αιωνόβια πνευματική πείρα νέφους πιστών, ιδιαιτέρως μοναχών, διδάσκει ότι ακόμη και με τη μικρή χάρη της κλήσεως ο άνθρωπος αισθάνεται τέτοιο πλήρωμα στην καρδιά του, ώστε ούτε καν αναγκίζεται τα πάθη της σαρκός τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Η αγάπη του Θεού, ο σπυρ καταναλίσκων, φλέγει άπαντα εσχρόν νουν, κάνει την ψυχή του ανθρώπου να επιποθεί και να εκλείπει εις τα σαυλάς του Κυρίου. Κάνει την καρδιά, ακόμη και τη σάρκα του, να γάλλονται επί Θεό ζώντη. Η Αγία Παρθένος ως μητέρα του Υιού του Θεού
έγινε μάρτυρας αμέτρητων υπερφυσικών γεγονότων, τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών θαυμαστών αλλοιώσεων της καρδιάς της. Ύστερα από όλα αυτά, η έπτωση στο εθαρκικό τρόπο ζωής θα ήταν καθαρός παραλογισμός. Ως εκ τούτου, η παρθενία της Θεοτόκου μετά τον τόκο του Εμμανουήλ είναι απόρρια των υπερφυσικών γεγονότων που προηγήθηκαν. Ήταν κατηγορική επιταγή του πνεύματός της, προκειμένου να φυλάξει την απαράμιλη χάρη της ιωμητρότητας. Η Παναγία, συνεπώς, έμεινε παρθένος μετά τον τόκο. Πώς μη θαυμάσουμε τον θεαδρικό σου τόκον, πανσεβάσμιε Μητροπάρθενε Δέσποινα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Είναι μεγάλη χάρη που έδωσε ο Θεός και μας κάνει κοινωνούς μέσα στην Εκκλησία Του, την Ορθόδοξη Εκκλησία, που παρά τις ανθρώπινες ατέλειες μας μέσα σε αυτό τον αγιότατο θεσμό, ο Θεός μέσα στην Εκκλησία Του ακόμα παράγει εικόνες Θεού, παράγει εικόνες Χριστού, δηλαδή παράγει Αγίους. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο προνόμιο που έχει η Εκκλησία μας. Παρά τις ατέλειες που ανήκουν στον ανθρώπινο παράγοντα της Εκκλησίας, όμως η Εκκλησία μας έχει τη δύναμη της χάριτος του Θεού να αναγεννά ανθρώπους και να δημιουργεί εικόνες Θεού. Συγχωρέστε με. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω απόψε για αυτό το μεγάλο γεγονός που μελούμε να εορτάσουμε σε λίγες μέρες. Βέβαια ήθελα να πω και δύο λόγια ακόμα, αν μπορώ, με συγχωρείτε. Τι είναι αυτό που έκανε την Παναγία, στόχο, τέτοιο τέλειο στόχο του Θεού και το μυστήριο της τόσο υπέροχο και ακατάληπτο. Βεβαίως ήταν και η προσωπική της συνέργεια. Συγχωρέστε με. Ναι. Ήτανε το αποκορύφωμα της αγιότητος των προφητών και των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά κατακοσμήτω και με μερικές αρετές στην ακρότητά του, στην τελειότητα, όπως η αρετή της αγνίας, την οποία είχε σε τέτοιο βαθμό που ποτέ η καρδιά της δεν μοιράστηκε με τίποτε άλλο κτιστό. Ήταν δοσμένη στον Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός αγάπησε την καρδιά αυτή και την έκανε σκήνομά Του. Είχε μεγάλη παράδοση στο θέλημα του Θεού. Στην αρχή της δημιουργίας, με ένα λόγο του Θεού ήρθαν τα σύμπαντα στο είναι. Και βλέπουμε τώρα, με ένα λόγο της Παναγίας γεννηθήτωμη κατά τον λόγο σου, που απαντά στην κλίση του Θεού στον Αρχάγγελο, ο ίδιος ο Δημιουργός κατεβαίνει στη γη. Μεγάλο μυστήριο, μεγάλη δύναμη της Αγίας Παραδόσεως, της Αγίας Παρθένου στα χέρια του Παντοκράτορος Θεού. Και βεβαίως και η υπακοή της που ήταν μέχρι τέλους, ήταν μαρτυρική αλλά και δοξασμένη. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Δεν ήταν δηλαδή τυχαία η δόξα που έλαβε η Αγία Παρθένος, αλλά ήταν, πώς να πω, ανταπόδομα της ακρότητας της αρετής της και προπαντός της Αγίας αγάπης που είχε
για τον Παντοκράτορα Θεό. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Και τώρα, αν υπάρχουν οποιασδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια από το ακροατήριο, με τα χαράς να τα δεχθεί ο Γέροντας. Να ρωτήσω κάτι εγώ, Γέροντα. Δέχει να αποφασίσει κάποιος άλλος. Αυτό που, που λέτε και σε άλλα κηρύγματα σας για την ευγνωμοσύνη, τη σημασία της ευγνωμοσύνης, ήθελα να μας πείτε, αν μπορείτε, λίγο παραπάνω. Ναι. Είναι πολύ απλό. Ο Απόστολος Παύλος μιλά συνέχεια για την ευχαριστία προς το Θεό και λέει ότι πρέπει να γίνουμε ευχάριστοι. Δεν σημαίνει να γίνουμε διασκεδαστικοί, αλλά άνθρωποι που να αναπέμπουμε συνεχώς ευχαριστία στο Θεό, διότι όλα εκείνα για τα οποία αποδίδουμε ευχαριστία στο Θεό, αναπέμπουμε ευχαριστία στο Θεό, γίνονται δικά μας για όλη την αιωνιότητα. Γι' αυτό και στη λειτουργία, η λειτουργία είναι κατεξοχήν ευχαριστία για την απερινόητη θυσία του Υιού του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό και είναι τόσο δυνατό το μυστήριο και η δύναμη της ανακαινώσεως, της ανακαινώσεως της ζωής μας σε αυτό το μυστήριο. Έτσι, όλα εκείνα για τα οποία αποδίδουμε ευχαριστία στο Θεό γίνονται δικά μας για όλη την αιωνιότητα. Και στη λειτουργία δίδουμε ευχαριστία για τη φρικτή οικονομία του Υιού του Θεού για τη σωτηρία μας, αλλά τον ευχαριστούμε επίσης για το ότι μας έδωσε, έκανε τα πάντα για να μας δώσει την βασιλεία, την μέλουσα. Ουκ απέστη πάντα ποιόν έως ημάσης των ουρανών ανοίγαγε, και την βασιλεία αυτού τη μέλουσα εχαρίσα το ημίν. Δηλαδή, ακόμα και αυτά που μέλουν να έρθουν γίνονται δικά μας με την ευχαριστία. Αυτό το λέει πολύ καθαρά ο Άγιος Μάξιμος σε ένα χωρίο του, σε μια από τις θεολογικές εκατοντάδες, που λέει: «Πάντα τα των Αγίων κατορθώματα Θεού υπήρχον προδήλως χαρίσματα, μηδενός το παράπαν έχοντος ουδέν, ημί το υπό του Δεσπότου του Θεού δωρουμένου, και ταύτα μόνο και κεκτημένου, α το Θεό δωρουμένο παρίστηση». Δηλαδή, και όλα είναι χαρίσματα από το Θεό, αλλά μόνο εκείνα γίνονται δικά μας τα οποία εμείς παρουσιάζουμε στο Θεό ως προερχόμενα από Αυτόν με ευχαριστία. Αυτό είναι το μυστήριο της ευχαριστίας. Γι' αυτό η λειτουργία είναι τρεις φορές ευχαριστία και μια φορά δέηση. Αυτό το βλέπουμε από τον ύμνο που ψάλλουμε την ώρα του καθαγιασμού του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Λέμε: «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε ο Θεός ημών». Τρία ευχαριστιακά ρήματα. Και προσθέτουμε: «Και δεόμεθά σου», διότι όλα τα έκανε ο Θεός για μας. Όλα μας τα έδωσε, ένα μονομένη, η αφθαρσία των σωμάτων που θα λάβουμε την ημέρα της Κοινής Αναστάσεως. Έτσι, κατεξοχήν η λειτουργία είναι πράξης ευχαριστίας και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, διότι όσο πιο πολύ ευχαριστούμε το Θεό, τόσο πιο πολλά παίρνουμε. Όπως λέει και ο Άγιος Βαρσανούφιος, κατά το μέτρο της ευγνωμοσύνης που δεχόμαστε τα χαρίσματά Του, ο Θεός τα μετρά σε μας κατά το μέτρο της ευγνωμοσύνης μας. Έτσι, είναι μεγάλο το θέμα της ευχαριστίας. Και ακόμα και ο Απόστολος Παύλος, πριν να μιλήσει στους μαθητές του στις επιστολές του, ευχαριστεί τον Θεό πρώτα και μετά αρχίζει την διδασκαλία του. Απλά να σημειώσω ότι ευχαριστούμε, Γέροντα, ότι στις μελέτες, σε αρκετές μελέτες που διαβάσαμε τελευταία,
με την ευκαιρία ενός συγγράμματος, βρήκαμε ότι η ευχαριστία όχι μόνο το πνεύμα βοηθάει, αλλά φαίνεται ότι θεραπεύει και ψυχικές και σωματικές νόσους. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτή η επίδραση της ευχαριστίας επεκτείνεται εκτός από τα πνευματικά, αλλά και στη ψυχολογία του ανθρώπου και στο σώμα του. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς είστε γιατρός και αμέσως πάει ο νους σας και σε αυτόν τον τομέα της ζωής. Εγώ είμαι ασήμαντος άνθρωπος και η διακονία μου μέσα στην Εκκλησία είναι ασήμαντη και πολύ σύντομη. Αλλά έχω δει πολλές φορές ανθρώπους που έπασχαν από φοβερή κατάθλιψη και θεραπεύτηκαν με τη συνεχή ευχαριστία προς το Θεό. Άλλαζαν η χημή του σώματός τους, όλος ο οργανισμός τους άρχισε να λειτουργεί διαφορετικά και μετά από μερικές εβδομάδες αυτοί που έκαναν συστηματική ευχαριστία πετούσαν τα ψυχοφάρμακα. Το έχω δει επανειλημμένος. Δεν το συστήνω διότι δεν είμαι γιατρός, αλλά ξέρω ότι είναι αληθινό αυτό το πράγμα. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες συμβουλές από αυτούς που είναι πιο ικανοί από μένα. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Πες τη δυνατά και θα το μεταφέρω εγώ στον Γέροντα. Στο σχέδιο της οικονομίας του Θεού, γιατί ο Θεός έστειλε τον Υιόν Του για να σωθεί ο άνθρωπος? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να σωθεί ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος χωρίστηκε από το Θεό με την αμαρτία. Έπρεπε να ενωθεί πάλι με το Θεό, με την αναίρεση της αμαρτίας. Και ο Θεός με την πανσοφία Του, αλλά και προπαντός με την παντοδυναμία της αγάπης Του, βρήκε αυτόν τον τρόπο να γίνει άνθρωπος, να κρύψει τη θεότητά Του μέσα στην ανθρωπότητα Του, να μπορέσει να πλησιάσει τον άνθρωπο, να του μεταδώσει τον ζωοποιόν λόγο Του, να του μεταδώσει τη χάρη Του με έναν τρόπο χωρίς να τον εκδηματίσει, λέει το ευχολόγιο, να τον τρομάξει. Με έναν τρόπο ταπεινό, χωρίς να τον τρομάξει, χωρίς να επιβουλευθεί το αυτεξούσιό του. Ήθελε να ελκύσει τον άνθρωπο, όχι να τον εκφοβήσει, να του επιβάλλει το θέλημά του. Και μόνο ένας Θεός μπορούσε να έχει αυτή τη σοφία και αυτή την δύναμη που σώζει. Το ασθενές του Θεού είναι δυνατότερον των ανθρώπων. Δηλαδή, το ασθενές του Θεού είναι η αγάπη του, η στέλος με την οποία σώζει όλο τον κόσμο. Και στο πρόσωπό του ενώθηκε, όπως είπαμε, η ανθρώπινη φύση με τη Θεία Φύση. Και η θεότητα κατοίκησε σωματικά στον Κύριο, αλλά αυτή την τεθεωμένη ανθρώπινη φύση του άνθρωπος ο Χριστός την άφησε κληρονομιά στην Εκκλησία Του. Με αυτήν ζούμε και με αυτήν σωζόμαστε μέσα στην Εκκλησία, προπαντός στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου γίνεται η ανταλλαγή της μικράς και εφθαρτής ζωής μας με την άπειρη και άφθαρτη ζωή του Θεού. Εμείς λέμε τα σά εκ των σών στον Θεό, προσφέροντας όλη την μετάνοιά μας, όλη την πίστη μας, όλη την αγάπη για τις εντολές Του, και λέμε τα σά εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα, και εκείνος δέχεται την προσφορά μας και κάνει και αυτός το ίδιο, βάζει μέσα στα δώρα τη δική του ζωή, τη δική του αγάπη, τη δική του δύναμη, και τα επιστρέφει σε μας λέγοντας τα Άγια της Αγίης. Και η πιστή με τη
Θεία Μετάληψη κάνουν αυτή την ανταλλαγή της μικρής ζωής τους με την άφατη ζωή του Θεού και γίνονται πλούσιοι και σώζονται με τη χάρη Του και εξέχονται από τη λειτουργία ως ύπαρα και κλειμένοι, όπως οι Εβραίοι παλαιά όταν κατέβαιναν τις κερκίδες από το ναό του Σολομώντος ήσαν μεθυσμένοι από την παράστασή τους ενώπιον στο Θεό. Έτσι και ο λαός, ο νέος Ισραήλ του Θεού ζει την Θεία Λειτουργία. Κάνει αυτή την ανταλλαγή της ζωής του με τη ζωή του Θεού και ξέρχεται από τη λειτουργία με την άφθαρτη παράκληση της χάριτος του Θεού ως ύπαρα και κλειμένος, αλλά και με μια ένταση που προσεύχεται ακόμη να μετάσχει ακόμα εκτυπώτερον αυτής της ανταλλαγής της ζωής στην ερχόμενη βασιλεία του. Συγχωρέστε με. Ευχαριστούμε, Γέροντα, για την απάντηση. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Εδώ. Πώς μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί η ευχαριστία στη ζωή μας, λέει το κορίτσι εκεί, εφόσον συνέχεια λέει αμαρτάνομαι. Κοιτάξτε. Ξέρετε το μυστήριο της Πεντηκοστής. Η υμνολογία μας είναι πολύ πλούσια και σε μια προσευχή της Γονικλησίας υπάρχει μια φράση που μας δίνει ένα μικρό μας δίνει το κλειδί. Λέει εκεί η ευχή αυτή: «Σύ αμαρτάνομαι, Χριστέ ο Θεός ημών, αλλά και σε μόνον λατρεύομεν». Δηλαδή συνεχώς αμαρτάνομαι, είμαστε αμαρτωλοί, αλλά συνεχώς πρέπει και να λατρεύουμε, δηλαδή να γίνουμε άνθρωποι με πνεύμα μετανοίας. Και προπαντός αυτό, δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω, συγχωρέστε με γι' αυτό, φτάνει αυτό έτσι, αλλά με το πνεύμα της μετανοίας. Γι' αυτό και παλαιοί ασκητές του 4ου αιώνα στην Αίγυπτο είχαν σταθερή προσευχή στο Θεό, σταθερή επίκληση να τους χαρίσει πνεύμα μετανοίας. Ζητούσαν από τον Θεό συνέχεια: «Δώσει μην, Κύριε, πνεύμα μετανοίας». Διότι έλεγαν ότι αυτό το πνεύμα της μετανοίας είναι σαν ένας πύρινος κύκλος που περιβάλλει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να πέσει στην αμαρτία. Όταν αυξηθεί αυτή η ζέση της μετανοίας, γίνεται ένας πύρινος κύκλος γύρω από την ψυχή του ανθρώπου και δεν τον αφήνει να κλείνει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Και ο άνθρωπος τότε έχει μια σχετική αναμαρτησία, δηλαδή έχει μια ελευθερία καρδιακή, πνευματική ελευθερία που είναι καρδιακή ελευθερία για να μπορεί να τρέχει τον δρόμο των εντολών του Θεού. Συγχωρέστε με. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Στάθουμε. Ο ίδιος ο Κύριος μας δίνει το κλειδί. Λέει: «Ο έχω μου τας εντολάς και ποιόν αυτάς, ούτε σε στήνω αγαπών με». Και αυτός που με αγαπά, λέει, θα αγαπηθεί από τον ουράνιο πατέρα, και ο ουράνιος πατέρας και εγώ θα έρθουμε και θα κάνουμε σκηνή στην καρδιά του. Έτσι το κλειδί είναι να δεχθούμε σοβαρά τον λόγο των εντολών του Χριστού και να αγωνιστούμε να γίνει, όπως έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μας, να γίνει ο μοναδικός νόμος της υπάρξεώς μας. Τότε και η αγάπη του θα είναι μαζί μας, θα είναι κληρονομιά δική μας και βεβαίως η αγάπη του Χριστού είναι και ο σύνδεσμος της τελειότητος. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Να πάρουμε εδώ πέρα. Έχουμε εκεί.
Τι είναι το άκτιστο φως? Τι είναι το άκτιστο φως? Το άκτιστο φως δεν μοιάζει με το φως του ήλιου ή με τα φώτα που γνωρίζουμε. Το άκτιστο φως είναι η ζωή του Θεού, είναι η ενέργεια του Θεού, είναι αυτό που απορρέει από την ουσία του. Στη θεολογία της Εκκλησίας μας, στην Ορθόδοξη Τριαδολογία, και ο κύριος Νικολαίδης που είναι ειδικός, αν κάνω ασφάλω να με διορθώσει, η Εκκλησία μας πιστεύει και δογματίζει ότι η ουσία του Θεού είναι άκτιστη, αδημιούργητη και αμέθεκτη, αλλά από αυτή την ουσία απορρέει μια ενέργεια που έχει πολλά ονόματα, λέγεται και φως, λέγεται και αγάπη, πολλά ονόματα, λέγεται και έλεος. Από την άκτιστη και αμέθεκτη ουσία του Θεού απορρέει άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία όμως είναι μεθεχτή από τα λογικά χτίσματα του Θεού, τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Και όλη η άσκησή μας μέσα στην Εκκλησία έχει αυτή την προϋπόθεση να γίνουμε κοινωνοί αυτής της ενεργητικής φύσεως του Θεού που απορρέει από την Αγία Τριάδα. Στην πρωτόγονη τριαδολογία που εκφράζει, στην πρωτόγονη έκφραση της τριαδολογίας με την οποία μιλά ο Απόστολος Πέτρος, λέει να γίνουμε θείας κοινωνή φύσεως, δηλαδή να γίνουμε κοινωνή της ενεργητικής φύσεως του Θεού. Και όλος ο αγώνας, όλη η άσκηση των πιστών μέσα στην Εκκλησία είναι πως να κρατήσουν επαφή με αυτή την ενέργεια του Θεού που είναι και φως, που είναι και ζωή, που είναι και σωτηρία, τα πάντα. Έτσι, έχει πολλά ονόματα. Μια είναι η ενέργεια, αλλά έχει πολλά ονόματα και πολλές ιδιότητες. Ποικίλει η χάρις του Θεού. Αυτή η χάρις που λέγεται και χάρις, η ενέργεια του Θεού, ονομάζεται και ποικίλει από τον Απόστολο. Δηλαδή, έχει πολλά ονόματα και ατελεύτητες σωστικές ιδιότητες. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Χτίσουν μια ασπίδα οι σημερινοί άνθρωποι, ούτως ώστε στο σημερινό κόσμο με τους τόσους πειρασμούς, ναι, κτλ. Να γίνουμε επιδεκτικοί της χάριτος. Αυτή η ερώτηση συμπληρώνει την προηγούμενη, την οποία δεν ανέπτυξα μέχρι τέλους. Έτσι, ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ο Θεός μας έδωσε αυτή την εντολή να γίνουμε θείας κοινωνή φύσεως, αλλά δεν μας άφησε στο αδέσποτος μέσα στον κόσμο και στο έλεος, το λέω έλεος, των δικών μας επιτιδευμάτων, ματέων επιτιδευμάτων. Μας έδωσε και μέσα να αποκτήσουμε αυτή την κοινωνία της χάριτος που μας σώζει, όπως λέει ο Απόστολος. Και είναι πολλά τα μέσα που μας έδωσε, αλλά εγώ θα παριθμίσω μόνο τρία τα κυριότερα, τα πιο δυνατά. Το πρώτο είναι το όνομά Του. Το όνομά Του είναι φορέας της ενεργίας του προσώπου Του. Και με την επίκριση του ονόματός Του, όταν επικαλούμαστε με πίστη και με ευλάβεια το όνομά Του, μας μεταδίδεται η ενέργεια που φέρει αυτό το όνομα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό, όπως λέει ο Απόστολος Λουκάς στις Πράξεις,
Δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε. Αλλά με την επίκληση του ονόματος του Χριστού μαζεύουμε συνέχεια τα ίχνη της χάριτος του Θεού στην καρδιά μας. Και αυτά τα ίχνη χτίζουν εκεί τον ναό των Άγιων του Θεού. Και όταν συμπληρωθεί αυτή η οικοδομή, τότε ο Θεός κατοικεί στις καρδιές μας. Όταν συμπληρωθεί. Και αυτό το έργο γίνεται με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Είναι το πιο δυνατό, ένα από τα πιο δυνατά μέσα που μας έδωσε ο Θεός για να φτάσουμε στην τελείωση της σωτηρίας. Το δεύτερο είναι ο Λόγος Του. Ο Λόγος Του είναι φως και ζωή. Και όπως στην αρχή της δημιουργίας με ένα Λόγο Του ήρθαν τα σύμπαντα στο είναι, έτσι και τώρα όταν αποδεχόμαστε τον Λόγο Του, τις εντολές Του και προσπαθούμε να συμμορφώσουμε τη ζωή μας προς τον Λόγο Του, έχει την ίδια δημιουργική ενέργεια πάνω μας αυτός ο Λόγος, δηλαδή ανακαινίζει τη ζωή μας, ανανεώνει και ανακαινίζει τη ζωή μας, διότι με τον Λόγο Του μαζεύουμε πάλι τα ίχνη της χάριτος Του μέχρι να φτάσουν εκείνο το πλήρωμα που χρειάζεται να κτιστεί, να οικοδομηθεί ο ναός του Θεού μέσα μας. Και το τρίτο μεγάλο μέσω, ίσως και το μεγαλύτερο, ήδη το έχουμε πει, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε την ανταλλαγή της μικρής ζωής μας με τη ζωή του Θεού. Δηλαδή ο Θεός δεν μας άφησε χωρίς να μας δώσει τα μέσα για αυτή την απερίγραπτη τελείωση, την απερίγραπτη σωτηρία, τη λυκάφτη σωτηρία που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, τόσο μεγάλη σωτηρία που έφερε στον κόσμο και στην οποία μας καλεί. Δεν μας άφησε χωρίς τη βοήθειά Του, μας έδωσε και τα μέσα. Και αυτός είναι και ο προορισμός της ζωής μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος κατ' επανάληψη. «Ουκ είδατε ότι ναός του Θεού του ζώντος εστέ». Δεν γνωρίζετε, αδερφοί μου, λέει στους Κορινθίους κατ' επανάληψη, ότι είστε ναός του Θεού του ζώντος και μέσα σας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Να πάρουμε ακόμα μια τελευταία ερώτηση. Έχουμε αρκετή, εδώ και μετά, άντε ακόμη δύο. Εσείς και μετά ο νεαρός εκεί. Πάνω στο υπόνομα του γέροντος. Και εσείς θέλετε, εντάξει. Πάνω στο υπόνομα του γέροντος την Ικαραγία Θεοτόκο, την ομιλία του σημερινή, μου γεννήθηκε μια πορεία. Η Ικαραγία Θεοτόκος είχε προεπιλεγεί από τον Κύριο και Θεό ή μέσα από τη βιωτή της επιλέγηκε. Αυτό. Βεβαίως είχε εκλεγεί από το Θεό βλέποντας την αρετή της Παναγίας και προπαντός προβλέποντας και τη συνέργεια της μέχρι τέλους. Κοιτάξτε πώς στεκότανε δίπλα στο Σταυρό μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του Υιού της. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αντέξουν στη θέα του Θεού πάνω στο Σταυρό. Και τύπτοντες, λέει, χτυπούσαν τα στήθη τους και αποχωρούσαν. Και η μόνη που μπορούσε να σταθεί ήταν η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος, μπορούσαν να σταθούν με τρόπον θεοπρεπός. Διότι εκείνος που πέθαινε πάνω στο Σταυρό ήταν ολοζώντανος μες στις καρδιές τους. Έτσι, ο Θεός βλέπει τους ανθρώπους. Όπως σε μια εμφάνιση, της Παναγίας σε ένα μετόχι αγιορείτικο στην Κωνσταντινούπολη, η Παναγία εμφανίστηκε με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Άλλη αυτή, να πω έναν άλλο. Όταν η Παναγία εμφανίστηκε με τον Άγιο
Ιωάννη το Θεολόγο στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, λέει η Παναγία στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, αυτός είναι του γένους μας. Δηλαδή είναι αγνός Άγιος, είναι του ιδίου γένους με μας, δηλαδή της Παναγίας και του Ιωάννου. Ο Θεός είναι καθαρότητος εραστής, είναι Άγιος και καθαρότητος εραστής, έτσι, αυτό είναι. Επομένως, ήτανε προορισμένη από το Θεό, δηλαδή εκλεγμένη από το Θεό, διότι στο πρόσωπό της αποκορυφώθηκε όλη η αγιότητα των προφητών και των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και εκλεγμένη με την πρόγνωση του Πνεύματος του Θεού ότι θα είναι άξια να φυλάξει αυτή τη χάρη μέχρι την έσχατη αναπνοή της. Ευχαριστούμε, Γεώργη. Πέστε μας εσείς και μετά ο νεαρός εδώ. Ναι, πέστε μας. Όσο πιο δυνατά μπορείτε. Ζητούσε να της δώσει ο Θεός κάτι, της το έδωσε και μετά κατάλαβε ότι ήταν λάθος που της το έδωσε. Και λέει, γιατί μου το έδωσε αφού ήταν λάθος που μου το έδωσε, όταν τον κατάλαβε ήδη ότι είναι λάθος. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει λάθος. Μπορεί εμείς να το χρησιμοποιήσαμε λαθασμένα. Αλλά ο Θεός είναι αγαθός. Και ενώ ήξερε ότι θα το χάσουμε, μας το έδωσε για να έρθουμε αργότερα σε μεγαλύτερη επίγνωση και σε πιο ταπεινή μετάνοια και να αποκτήσουμε σταθερά τη χάρη Του. Τελευταία ερώτηση να πάρουμε. Κάπου λέει ο Άγιος Σιλωανός, μέσα από την αγάπη προς τον αδελφό, χορηγείται η χάρις και δια της αγάπης προς τον αδελφό φυλάσσεται. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το πώς να πολεμήσουμε τον πειρασμό που ονομάζεται αίσθηση αυτάρκειας, μάλλον σε ευαίσθηση αυτάρκειας. Κοιτάξτε, η φύση της Εκκλησίας είναι τέτοια. Ο Θεός δεν ήξερε ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί όλο το πλήρωμα των χαρισμάτων Του. Και γι' αυτό κατάρτισε ένα σώμα μέσα στην ιστορία, την Εκκλησία, στην οποία έδωσε όλο τον πλούτο των χαρισμάτων Του. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε όλα τα χαρίσματα, αλλά αναμένεται από μας να έχουμε ένα χάρισμα. Και προπαντός αυτό είναι το χάρισμα της μετανοίας. Και με αυτό το ένα να κολλήσουμε σε αυτό το σώμα της Εκκλησίας και να γίνουμε μέτοχοι όλων των χαρισμάτων, όλων των Αγίων και να πλουτίσουμε με τη χάρη της σωτηρίας. Αυτό είναι το όμορφο πράγμα. Ο Θεός δεν σώζει άτομα και χωρισμένα. Ο Θεός σώζει λαόν που εξαγόρασε με το τίμιο αίμα Του. Ευχαριστούμε, Γεροντά. Νομίζω ότι ήδη έχουμε πάρει αρκετές ερωτήσεις. Να ευχαριστήσουμε όλους, να ευχαριστήσουμε τον Πατέρα Ζαχαρία, τον Γέροντα Ζαχαρία που έκανε τον κόπο και ήρθε σήμερα κοντά μας. Είμαστε ευγνώμονες, Γέροντα. Να ευχαριστήσουμε τον Πανενόρατο Μητροπολίτη Κύκου που μας παραχώρησε την αίθουσα σήμερα, τον Λουκά που ήταν στον ήχο, τον Παύλο που έκανε την βιντεοσκόπηση. Να ευχαριστήσουμε τη Θάλια, τον Ανδρέα, τον Κολόν, τον Χρήστο, όλη την ομάδα για αυτά που έχουν προσφέρει στην διοργάνωση. Και επίσης να πούμε ότι έξω υπάρχουν κάποια κεράσματα, τσάι και κέικ. Ευχαριστίες σε όλους σας, κυρίως εσάς που ήσασταν εδώ πέρα. Καλά. Καλά Χριστούγεννα. Ναι, ψάχνω.
Να ψάλουμε την Παρθένο σήμερα.